του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 577 τον ψαλμό Ρο Λάμπτα Γάμα. 133 ψαλμός, Ρο Λάμπτα Γάμα ψαλμός, από τη σελίδα 577. Σελίς 577, ψαλμός Ρο Λάμπτα Γάμα. Ιδού τι καλόν και τι τερπνόν να συγκατοικώσιν εν ομονία αδελφοί. Είναι ως το πολύτιμον μύρον, επί την κεφαλήν το καταβαίνον επί τον πόγωνα του Ααρών. Το καταβαίνον επί το στόμιον του ενδύματος αυτού. Ως υδρόσος του αερμών η καταβαίνουσα επί τα όρη της Ιών. Διότι εκεί διόρισεν ο Κύριος την ευλογίαν, ζωήν έως του αιώνος. Είναι μια αναγγελία, μια αποκάλυψης, μια φανέρωσης του Λόγου του Θεού προς όλους όσοι καλούνται με το όνομα του Κυρίου, και καθώς λέγει ο Χριστός, εις πάντες αδελφοί είστε, προς όλους τους όντας αδελφούς εν Χριστώ Ιησού, που σημαίνει έχουν ένα πατέρα, τον ουράνιο, έναν Κύριο, τον Ιησού Χριστό, και έναν παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας. Μία αναγγελία λοιπόν προς όλους τους ονομαζομένους αδελφούς. Το Πνεύμα το Άγιο φωνάζει, το Πνεύμα το Άγιο αποκαλύπτει, το Πνεύμα το Άγιο αναγγέλει. Είναι πολύ καλό και πολύ ευχάριστο, χαρούμενο, όταν οι αδελφοί εν Χριστώ κατοικούνε μαζί, μένουν μαζί, αλλά με ομόνοια. Η ομόνοια είναι μια πάρα πολύ όμορφη λέξη ελληνική, που σημαίνει ίδιος νους. Η ομόνοια έχει ωραία χαρακτηριστικά, κρύβει μέσα της ωραία χαρακτηριστικά. Περιέχει την ενότητα, περιέχει τη σύμπνοια και την αρμονία. Περιέχει ταυτότητα, το ίδιο, και πίστης και φρονημάτων και νοοτροπίας και απόψεων και αντιλήψεων, αλλά και συναισθημάτων. Είναι αυτό για το οποίο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός πολλά χρόνια αργότερα από τον Δαβίδ είπε: «Θέλω, Πάτερ μου, κάμε και θέλω πάντες να είναι εν». Μέσα λοιπόν σε αυτήν την απόλυτη ενότητα το Πνεύμα το Άγιο αναγγέλει ότι είναι καλόν και τερπνόν να συγκατοικώσει, αλλά να μείνουμε και λίγο στη λέξη συγκατοικώσει. Δεν εννοεί να μείνουμε όλοι στο ίδιο σπίτι, αν και αυτό εννοεί, αλλά στο σπίτι του Θεού. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος. Και είναι εκεί που στηρίζεται και εδράζεται η απόλυτη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι λοιπόν καλόν, τερπνών, αλλά και κάτι άλλο. Εκεί προσδιορίσε ο Κύριος την ευλογία Του για όλη τη ζωή, αλλά και στους αιώνες των αιώνων. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι οι αδελφοί εμείς να κατοικούμε στον οίκον του Θεού του Ζώντος, το σπίτι μας να είναι ο οίκος του Θεού, η Εκκλησία του Θεού, και να κατοικούμε με ταυτότητα αντιλήψεων, θέσεων, απόψεων, φρονημάτων, με ταυτότητα σκέψεων και συναισθημάτων. Εκεί έχει προσδιορισμένη ο Θεός τη δική του ευλογία.
Φοβερή αναγγελία. Αλλά αυτή η αναγγελία ισχύει και για το σπίτι του καθενός μας. Τον οίκον του καθενός μας. Προσδιορισμένη ευλογία παρακυρίου υπάρχει μεταπάτησης βεβαιότητος στα σπίτια των αδελφών που συγκατοικούν εν ομονία με όλα όσα αυτή όμορφη και ευλογημένη ελληνική λέξη εννοεί, σημαίνει. Είναι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, τόσο σημαντικό να το προσέξουμε, να το παρακολουθήσουμε, να το ποθήσουμε, να το εξητήσουμε και να βρούμε χάρη από το Θεό να το ζούμε. Γιατί να σας πω την αλήθεια, αν κάτι θέλει ο χριστιανός στη ζωή του, είναι την παρουσία, την ευλογία και τη δόξα του Θεού. Αλλά όχι μόνο στη ζωή του και στην οικογένειά του, αλλά και στην εκκλησία που μας έχει βάλει ο Θεός. Μας έχει βάλει ο Θεός καθώς μας πρόσθεσε δια του Ιησού Χριστού. Να το καταλάβουμε, να το ποθήσουμε και να το εξητήσουμε και να το προσπαθήσουμε, τουλάχιστον όσο το αφημών, λέει ο Απόστολος Παύλος, ειρηνεύεται με τα πάντων των ανθρώπων, όπου από εκεί αρχίζει, από την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων, και εγώ το περιορίζω από την ειρήνη με τα πάντων των αδελφών μου, με τα πάντων ημών. Ταυτόχρονα όμως, για να υπάρξει ενότης, πρέπει να υπάρξει και ο αγιασμός, χωρίς το οποίο κανείς δεν θα βλέπει το πρόσωπο του Θεού. Τώρα το ερώτημα είναι, εφόσον είναι τόσο σημαντικό και μάλιστα λέγει ότι μοιάζει με το πολύτιμον μύρον επί την κεφαλήν του, το καταβαίνον επί τον πόγωνα των Ααρών και επί το στόμιον του εδήματος αυτού, με το χρίσμα μοιάζει. Εάν είσαι εν ομονία με τα αδέλφια σου, είσαι και χρισμένος. Αν είσαι και χωρισμένος από τα αδέλφια σου, δεν έχεις το χρίσμα του Αγίου. Και μάλιστα στην επιστολή του ο Απόστολος Ιωάννης, μιλώντας για το χρίσμα, λέγει ότι και εσείς έχετε χρίσμα από του Αγίου, ώστε γνωρίζετε τα πάντα. Εάν δεν υπάρχει λοιπόν το χρίσμα του Αγίου, που εμπεριέχεται, είναι η συγκατοίκηση με ομόνοια στο σπίτι μου, με την οικογένειά μου, αλλά ιδιαιτέρως στην εκκλησία του Θεού, στον οίκον του Θεού με τα αδέλφια μου, τότε βρίσκομαι σε άγνοια. Ενώ μου δίδεται η δυνατότητα να γνωρίζω τα πάντα με το χρίσμα διαγίου πνεύματος, καθώς είναι γεγραμμένο ότι το πνεύμα το Άγιο Παράκλητος θα σας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια, σημαίνει ότι εάν δεν είμαστε εν ομονία, απόλυτη ταυτότητα, επαναλαμβάνω, απόψεων, αντιλήψεων, σκέψεων, φρονημάτων, συναισθημάτων, αν δεν είμαστε ενωμένοι, δεν είμαστε και χρισμένοι. Δηλαδή δεν είμαστε εκκλησία του Θεού, δηλαδή είμαστε και χωρισμένοι. Και το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να μας οδηγήσει πάντα την αλήθεια, αλλά ούτε μπορεί και να μας αποκαλύπτει στην προσωπική μας ζωή τα μέλλοντα, ώστε γνωρίζοντας τα μέλλοντα να περπατάμε με ασφάλεια στον δρόμο που ο Χριστός έχει ετοιμάσει για μας. Αλλά ακόμη ο Απόστολος Ιωάννης γράφει, και το χρίσμα το οποίο εσείς ελάβατε από του Κυρίου μέσα σας μένει, και δεν έχετε χρειά να σας διδάσκει τις, αλλά καθώς σας διδάσκει το ίδιο χρίσμα περί πάντων των πραγμάτων, ούτω και γνωρίζετε πάσαν την αλήθεια.
Πόσο σημαντικό είναι, αδερφοί, σιγά σιγά έτσι, καθώς ο Λόγος του Θεού απλώνεται μπροστά μας, συνειδητοποιούμε, συνειδητοποιώ, πόσο σημαντικό είναι να βρίσκομαι και να συγκατοικώ εν ομονία με τα αδέλφια μου. Θα μου αποκαλύπτει ο Θεός, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Πάσαν την αλήθεια, να γνωρίζω τα πάντα, να γνωρίζω τα μέλλοντα, να είμαι και χρησμένος. Και ο Λόγος του Θεού λέει, μην εγγύσετε τους κεχρισμένους μου και να έχω και την απόλυτη προστασία του Θεού. Και όταν ο Κύριος εξέλεξε τον Δαβίδ, απέστειλε τον Σαμουήλ και τον έχρισε με το χρήσμα, με το χρηστήριον μύρο. Και από εκείνη τη στιγμή ήταν άλλος άνθρωπος ο Δαβίδ. Εάν θέλουμε, και τώρα φτάνουμε, αδελφοί, στο κέντρο του μηνύματος, εάν θέλουμε να μας μεταμορφώσει και να μας μεταμορφώνει ο Θεός σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία, σε άλλες καταστάσεις, σε άλλο άνθρωπο, σε άλλη οικογένεια, σε άλλη εκκλησία, ώστε να ζούμε και να περπατάμε σε έναν δρόμο τελείως διαφορετικό που ο Θεός έχει προσδιορίσει ειδικά για πάντα στους κεχρισμένους του. Ένα είναι το μυστικό. Αρχίζοντας από την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων, όσο το αφημών, αλλά επαναλαμβάνω, περιορισμένα μέσα στην εκκλησία. Πρώτα μέσα στην οικογένειά μου, ύστερα μέσα στην εκκλησία, αφού ξεκινήσω με τη προσωπική μου ζωή να διαπιστώσω, να διακρίνω τι έχει η καρδιά μου, τι βλέπει η καρδιά μου, πού αντιστέκεται, τι δεν αρέσει, πού πικραίνεται, πού παραπονιέται, για να τη διορθώσω με στόχο να είμαι και χρησμένος του Κυρίου, εγώ και ο οίκος μου. Και στη συνέχεια όλοι μαζί να βρεθούμε στην ενότητα της πίστεως και στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, για να είμαστε αληθώς και χρησμένοι του Κυρίου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και δεν θα δώσουμε μεγαλύτερη ευρύτητα. Εγώ μόνο ένα θα θυμίσω. Ο Θεός λέει, μη εγγύσετε τους κεχρισμένους μου. Απόλυτη προστασία, οδηγία, φανέρωση, αποκάλυψη του Λόγου του, αποκάλυψη των μελώντων, αποκάλυψη της παρουσίας του, αποκάλυψη του προσώπου του και της Αναστάσεώς του και της δυνάμεώς του. Ένας άνθρωπος προχωράει μέσα στο φως που είναι ο Θεός. Μια οικογένεια προχωράει μέσα στην ευλογία του Θεού. Και μια εκκλησία την οποία ο Θεός μπορεί, θέλει, αλλά και μπορεί να καταστήσει Αγία, αμόμητο, ένδοξη. Εκκλησία μη έχουσα κοιλίδα ηρητίδα ητή των τιούτων. Μια εκκλησία έτοιμη να την παραλάβει. Και όλα αυτά με όλο αυτό το ωραίο και μεγάλο μυστικό. Τι καλόν και τι τερπνόν να συγκατοικώσει εν ομονία η αδελφή. Αλλά και μοιάζει και σαν τη δροσιά που κατεβαίνει από το όρος το Άγιο του Κυρίου η καταβαίνουσα επί τα όρη της Σιών. Τότε η Σιών, γιατί η περιοχή αυτή είναι ζεστή, ο Θεός είχε προβλέψει και δροσιζότανε από το αεράκι, από τον αέρα που κατέβαινε από το αερμόν το όρος το ψηλό. Για σκέψου, αδερφέ, μέσα στην κάψα της ζωής αυτής, ιδιαίτερα των εσχάτων ημερών, να σε δροσίζει ο Θεός από το όρος του το Άγιο με τη δροσιά και την πνοή του Πνεύματος του Αγίου. Αδερφοί αγαπητοί, μιλάμε για διαφορετική ζωή, για διαφορετικά πράγματα, μιλάμε για κάτι άλλο. Όταν έχρισε ο Θεός τον Σαούλ, η Γραφή λέει ότι εγκατέστησε άλλον άνθρωπο. Όταν έχρισε ο Θεός τον Παύλο, τον μεταμόρφωσε από άθλιο ουτιδανό διώκτη, γεμάτο κακία, μίσος και αγριάδα, σε ένα σκεύος ιδιαιτέρας εκλογής του ίδιου του Θεού, τον οποίο χρησιμοποίησε για τη δόξα του.
Αδελφοί μου αγαπητοί, μιλάμε για κάτι καινούριο, κάτι το διαφορετικό, που αν το συνειδητοποιήσουμε, αν το αντιληφθούμε καλά και αποφασίσουμε στην προσωπική μας ζωή πρώτα, στην οικογενειακή μας ζωή ύστερα, στην εκκλησιαστική μας εδώ την ταπική στη συνέχεια, στην εκκλησιαστική ζωή, οπουδήποτε και αν υπαγόμεθα, αν το αντιληφθούμε, το συνειδητοποιήσουμε, το ποθήσουμε, το εξητήσουμε, τότε ο Θεός θα μας το φανερώσει. Αλλά καθώς αυτόν ανήκει και το θέλειν και το ενεργήν, ώστε και το θέλω μας και το θέλω και το μπορώ το εξασφαλίζει ο Θεός, θα το ζήσουμε αδερφοί, θα το ζούμε, γιατί εκεί προσδιορίζει ο Θεός την ευλογία και τη ζωή την αιώνιο. Την ευλογία εδώ στη γη στη συνέχεια και την ευλογία στους αιώνες των αιώνων. Να ευχαριστήσουμε με ευγνωμοσύνη μεγάλη, να ευχαριστήσουμε το Θεό που μας φανερώνει σήμερα έναν ιδιαίτερο δρόμο απόλυτης ευλογίας, δόξας, έναν ιδιαίτερο καινούριο δρόμο απόλυτης παρουσίας, αποκάλυψης, φανέρωσης, ένα καινούριο δρόμο που οδηγεί κάθε έναν αδελφό ή αδελφή να εισέλθει πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Κύριε μου, βοήθησέ μας, σε παρακαλώ.